Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα και είμαστε κοντά σας για να δούμε και να ξεφυλίσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από αθλητική δράση, καθώς όλα τα πρωταθλήματα εξελίσσονται κανονικά. Για την μεγάλη κατηγορία έχουμε την 21η αγωνιστική, όπου εκεί δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην Ευρωλίγκα όμως είχαμε τις ομάδες μας γεμάτη αυτή η εβδομάδα από δράση, καθώς έδωσαν δύο παιχνίδια για την Ευρωλίγκα και θα δώσουν άλλο ένα την Κυριακή για την Basket League. Εκεί λοιπόν όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει δύο νίκες απέναντι σε δύο γερμανικές ομάδες, την Άλμπα Βερολίνο αλλά και την Μπάγερ εκτός. Ενώ ο Παναθηναϊκός μετά την μεγάλη νίκη στο ΆΚΑ επί της Αρμάνι Μιλάνο δεν τα κατάφερε στη Ζαλγκύρη σήμερα και ιτήθηκε με 80-68. Μια κακή εμφάνιση για την ομάδα του Αταμάν. Ίσως να είναι και η κούραση, καθώς είναι και μια νέα ομάδα και σαφώς εκεί θα έχει σκαμπανεβάσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά όλα τα πρωταθλήματα, όπως Super League 2, εξελίσσεται κανονικά, Basket League, όπως και Volley League. Να πράσουμε όμως τους σημερινούς μας καλεσμένους εδώ, που έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργό πολιτισμού, τουρισμού αλλά και αθλητισμού, Γιώργο Νικητιάδη. Καλησπέρα. 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 Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι χαρά μου. Επίσης, έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Super League 2, τον Πέτρο Ματσούκο, προκειμένου να συζητήσουμε και για αυτή την κατηγορία, η οποία έχει πολλά ζητήματα, έχει και θετικά όμως, θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Ματσούκο, καλησπέρα και ευχαριστώ και για εσάς που είστε εδώ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στη Ράνια λοιπόν. Καλησπέρα. Ράνια, και είναι ώρα να θυμηθούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με τους τηλεθεατές μας. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε mail στο παράθυρο στα σπορ, παπάκι, blueskytv.gr, να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook παράθυρο στα σπορ και στο Instagram και να στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε στους καλεσμένους μας ή στην εκπομπή. Έχουμε όμως και τους χορηγούς μας. Δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε και σημαντικοί για μας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την εταιρεία, την αλυσίδα κινέζικου φαγητού China Wok Time και βεβαίως μια εταιρεία αυτοκινήτων, ένας γνωστός μας από τον χώρο του αθλητισμού, ο Αντώνης Δαμίγος, πρώην ποδοσφαιριστής τη δεκαετία του 90 και του 2000, ο οποίος αγωνίστηκε και στη Σκόντα Ξάνθη αλλά και στον Απόλλωνα. Λοιπόν, μια εταιρεία αυτοκινήτων, την Όντο Δαμίγος, περισσότερα θα μας πει όμως η Ράνια. Για κινέζικο φαγητό και σούσι, China Wok Time, μια αλυσίδα καταστημάτων διανομής σε πακέτο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπείτε τώρα στο κατάστημα στο chinawoktime.gr ή καλέστε στο κατάστημα της αλυσίδας για να πάρετε εκπτώσεις έως και 35%. Και Ότο Δαμίγος, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα στο καθαρό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, διαθέτει πάνω από 200 επιλεγμένα οχήματα στην Αθήνα, με καταστήματα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ότο Δαμίγος, λοιπόν, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Για περισσότερα μπείτε αμέσως στο otodamigos.gr. Λοιπόν, η βασική μας κουβέντα σήμερα που θα είναι, θα έχει δύο θέματα. Το ένα είναι για την καταπολέμηση της βίας, για την οπαδική βία και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες από την κυβέρνηση. Επί της αρχής ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά και θα συζητήσουμε, όπως και για τη Super League 2. Όπως είπαμε νωρίτερα, θα πούμε πολλά περισσότερα, μιας και εδώ είναι ο πρόεδρος της διοργανώτερης αρχής της Super League 2. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Νικητιάδη και με το νομοσχέδιο που ψηφίσατε χθες, που ψηφίστηκε στη Βουλή. Το πρώτο σχόλιο σας θέλω, κύριε Νικητιάδη. Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είχαμε ανάγκη από κάποιο καινούριο νόμο. Το βασικό μας πρόβλημα είναι η εφαρμογή των νόμων, η βούληση της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη βία. Νόμους είχαμε, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια νόμους και μάλιστα κάποιους αυστηρούς νόμους. Ήρθε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι μεταρρυθμιστικό, δεν φέρνει κάτι καινούργιο, διατάξεις από τα παλιά φέρνει.
Όμως εμείς το ψηφίσαμε επί της αρχής, δεδομένου ότι δεν υπήρχε περίπτωση οποιοδήποτε μέτρο και αν λαμβάνεται, όπως για παράδειγμα τώρα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, να μην το ψηφίσουμε. Είμαστε κατά της βίας, δεν το συζητάμε. Έστω και ένα βηματάκι να γίνει, θετικό είναι, γι' αυτό και επί της αρχής το ψηφίσαμε. Επί των άρθρων είχαμε διαφωνία. Είχατε κάποιες διαφωνίες, έτσι. Κάπου συμφωνήσαμε, κάπου είπαμε παρόν και κάπου διαφωνήσαμε. Όμως το μεγάλο πρόβλημα με αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι έρχεται πάλι με αφορμή έναν θάνατο. Δηλαδή κάθε τόσο πρέπει να χάνουμε ένα νέο άνθρωπο, να συγκλονίζεται η ελληνική κοινωνία για να κάνουμε ένα καινούριο νόμο. Δεν πάει αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να στήχιστεί, να εφαρμόσουμε τους νόμους. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, ενώ ασχολείται με οτιδήποτε εντός του γηπέδου, εκτός γηπέδου δεν υπάρχει οτιδήποτε. Δεν προβλέπετε κάτι. Όταν οι θάνατοι έχουν συντελεστεί εκτός γηπέδου, όταν οι περισσότεροι θάνατοι τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα εκτός των γηπέδων και όχι εντός του γηπέδου. Άρα, εδώ ήταν μια πρώτη μεγάλη διαφωνία που είχαμε, αλλά επαναλαμβάνω, επί της αρχής δεν μπορούσαμε να μην το ψηφίσουμε. Μια δεύτερη μεγάλη διαφωνία ήταν ότι δεν υπησέρχεται στο μεγάλο θέμα της διαφθοράς στον αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο με το οποίο να αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Τώρα, επί των άρθρων μπορώ να σας πω ειδικότερα τι κάναμε. Το αφήνω σε εσάς, αν θέλετε να σας τα πω και τώρα. Φοβάστε, όπως φοβούνται πολλοί, ότι οι νόμοι υπάρχουν, αλλά στην εφαρμογή κολλάμε κάθε φορά. Βεβαίως, και θα συμβεί κάτι τέτοιο και τώρα. Όταν μπήκαν οι Κροάτες, ειδοποιείται η αστυνομία ότι διέρχονται από τα Βαλκάνια και κατεβαίνουν στην Ελλάδα 100 Κροάτες και διέσχισαν επικίνδυνοι, ακροδεξιοί, φασίστες, άνθρωποι που η ιδεολογία τους είναι πώς να ασκούνε βία και δεν προλαβαίνουν, δεν κάνουν απολύτως τίποτα και χάνουμε ένα νέο άνθρωπο. Δεν έφταιγε κανένα, όμως νόμοι υπήρχαν. Παράνομοι, συλλάβετε τους, απομακρύνετε τους, μην τους αφήσετε να πλησιάσουν τα γήπεδα, διαλύστε τους. Δεν χρειαζόταν νέος νόμος, άρα η εφαρμογή είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, και έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια, και έχω μια ένσταση εγώ, κύριε Νικητιάδη, αν είναι όντως αυτό που λέμε οπαδική βία ή αν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει προεκτάσεις. Όχι, είναι και κοινωνικό φαινόμενο, έχει το απόλυτο δίκιο. Και έχω ένα επιχείρημα μετά. Υπάρχει διασύνδεση. Κοιτάξτε, το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία πραγματικά πολλές φορές μας τρομοκρατεί. Σήμερα άκουγα στο δελτίο, στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, σε τρία μέρη στην Ελλάδα, διαφορετικά μέρη στην Ελλάδα, νέοι άνθρωποι, στη μία περίπτωση γυναίκες, μικρά παιδιά, έτσι, 16-17 ετών. Ανήλικες, αυτό ήθελα να πω, ανήλικες 5 επιτέθηκαν και χτύπησαν, βάναυσα 15χρονοι, τη βιντεοσκόπησαν και ανέβασαν στα social media όλη αυτή την παραβατικότητα αυτό, και τη αυτό βία. Λοιπόν τι δείχνει, ότι η βία και αυτού του είδους νοοτροπίες είναι εξαπλωμένες και πέρα από τα γήπεδα. Όμως είναι διασυνδεδεμένα όλα αυτά. Είναι μια ιδεολογία που περνάς, μια κουλτούρα που περνάς, ο τρόπος που θέλεις να περάσεις στον κόσμο, τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται, να σέβεται. Εμείς αυτά τα βάλαμε, εμείς κάναμε προτάσεις. Για παράδειγμα, είπαμε ότι θα πρέπει επιτέλους ένα νομοσχέδιο να έρθει και να ξεκινάει μια μεγάλη εκστρατεία, μεγάλη καμπάνια στα σχολεία, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται τι είναι το αθλητικό ιδεώδες, τι είναι το ποδόσφαιρο, να χρησιμοποιήσουμε τόσα πρότυπα εξαιρετικά που έχουμε. Έχουμε μεγάλους Ολυμπιονίκες, έχουμε μεγάλους ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό και είναι καταξιωμένοι παντού. Να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πρότυπα για να ακολουθούν τα παιδιά αυτά τα πρότυπα. Θα δούμε στη συνέχεια και θα φέρω και κάποια άλλα επιχειρήματα αν αυτό το νομοσχέδιο θα δώσει λύση. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Μαρτσούκο, φέτος η Super League 2, επί τη δική σας θητείας, εξεκίνησε κανονικά. Δεν καθυστέρησε η έναρξη του πρωταθλήματος. Επίσης, είχε και κάποια άλλα θετικά σημεία, δηλαδή
Καταφέρατε μια συνεργασία όπου να βάγισε με την ΕΡΤ να έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πείτε μου πώς είναι η χρονιά κατά τη δική σας άποψη. Η Super League 2 από τι βάλετε περισσότερο αυτή την ώρα και θέλει ενίσχυση? Καταρχήν δεν κάναμε κάτι, κάναμε το αυτονόητο. Ότι τα πρωταθλήματα πρέπει να ξεκινάνε στην ώρα τους και να μπορούν και οι ομάδες να είναι έτοιμες αγωνιστικά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ποδοσφαιριστές της. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε κάνει, οι προέδροι περισσότερο, γιατί είναι μια κατηγορία Super League 2 η οποία δεν έχει έσοδα, στερείται εσόδων. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν και δυσκολίες, δεν ξέρω αν είναι οικονομικές αυτές και θα το δούμε. Φέτος έχετε έσοδο από τη φορολόγηση του στοιχήματος 150.000 ευρώ. Περίπου 150.000 ευρώ. Για την κάθε ΠΑΕ. Για την κάθε ΠΑΕ. Από τη στιγμή όμως που η ΚΙΑ προέβλεπε πολλά περισσότερα, έτσι. Ναι. Τώρα τι γίνεται εδώ, δηλαδή, και δεν είδα και κάποια αντίδραση από εσάς, αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν δεν είναι μόνο... Και πότε θα τα πάρετε, το βασικότερο. Δεν είναι μόνο η φορολογία του στοιχήματος. Ο κύριος Αυγεννάκης όταν έκανε την αναδιάρθρωση της Football League με τη Super League 2 και έβαλε 34 ομάδες, είπε ότι για να μπορέσετε να έχετε και έσοδα σας κάνουμε και τριετές συμβόλαιο. Δηλαδή σε όποιο πάροχο πηγαίναμε έπρεπε να έχουμε από τον νόμο τριετές συμβόλαιο. Δεν υπάρχει συμβόλαιο για ενός χρόνου τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά της Super League 2. Ναι. Κάτι το οποίο ο κύριος Ζούλας για την κρατική τηλεόραση δεν την τήρησε. Έτσι. Δηλαδή δεν τήρησε τον νόμο του κράτους. Και όχι μόνο δεν τήρησε τον νόμο του κράτους, ούτε καν μας δεχόταν σε ραντεβού. Λες και ήταν Ζούλας ΑΕ αυτό. Ερχόμαστε στα ίδια δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τους νόμους. Ναι. Λοιπόν, οι 600.000 που σας όφιλε όπως ζητήσατε με εξώδικο, αυτά έχουν μείνει, έχουν εξοφληθεί, τι γίνεται από την κρατική τηλεόραση? Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ενώ δεν τα έδινε σε εμάς, ναι. Όταν είδε ότι χάνει, δηλαδή κακώς τα κρατάει ο κύριος Ζούλας, πήγε και τα έδωσε σε ένα χρέος που είχαμε εμείς στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Αλλά και εδώ έχει κάνει λάθος ο κύριος Ζούλας. Αυτά δεν ήταν δικά μας χρήματα, ήταν χρήματα των ομάδων. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Ακόμη δεν σας έχω πει για τη φορολογία του στοιχήματος. Πρέπει να το πούμε ότι εδώ δεν μπορεί να το. Δεν φταίει ο κύριος Βουρτσής, ο σημερινός υπουργός. Mm-hmm. Εδώ ο κύριος Αυγεννάκης από μια ΚΙΑ που είχε 17% ψηφισμένη να μας δώσει σε μία νύχτα για διάφορα προβλήματα που τα ξέρουμε όλοι, πήγε και έδωσε τιμωρητικά στη Super League 2 ένα 5%. Και αυτό ήταν σαν τιμωρία, σαν το παιδάκι που σου λέει θα κάτσεις στη γωνία και δεν θα μιλάς γιατί έκανες ένα λάθος. Έβαλες πρώτο τον Μαρτσούκο. Ξεκάθαρα. Α. Δεν μπορούμε να κρύβουμε τα λόγια μας εδώ πέρα, έτσι. Γιατί άμα κρύβουμε τα λόγια μας, ο προκάτοχός μου, ο κύριος Λεωτσάκος, του έδινε 70.000 ευρώ. Αλλά δεν ήταν στο ταμείο 70.000, ήταν 105 να πάρει κάθε ομάδα όταν πήγαν. Και του λέγει θα σου δώσω 70. Ή να παραιτηθεί ο κύριος Λεωτσάκος να έχουμε τη αρισκία μας πρόεδρο. Αυτά είναι και στα πρακτικά γραμμένα που τα λέγανε οι πενταμελείς. Επιτροπή που είχε πάει και μίλαγε με τον κύριο Αυγεννάκη, γιατί ο κύριος Αυγεννάκης δεν δεχόταν ούτε τον κύριο Λεωτσάκο σαν πρόεδρο, αλλά δεν δεχόταν και εμένα μετά σαν πρόεδρο. Μάλιστα. Έτσι, αυτά είναι γνωστά. Βέβαια, ο κύριος Βρούτσης, έτσι, είναι πάνω στα προβλήματα του Super League 2 και γενικά στα προβλήματα του αθλητισμού και προσπαθεί. Είστε αισιόδοξοι ότι υπάρχουν λύσεις με τον κύριο Βρούτση? Ναι, 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 ναι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Δώστε μου λίγο να πάμε σε ένα βίντεο. Κύριε, να πάμε σε ένα βίντεο και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βιντεάκι στην επιμέλεια η Σοφία Λυσιώβα με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ αλλά και όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακάθεκτο σε όλα τα επίπεδα, ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία ένα κύκλο συζητήσεων με τους Τάισον και Τόμας Μουρκ. Και οι δύο θα συνεχίσουν να φορούν την ασφρόμορη φανέλα και μετά το καλοκαίρι. Ο Τάισον υπέγραψε επέκταση συνεργασίας για ένα χρόνο με τον δικέφαλο, ενώ ο Αυστριακός για 2+1 χρόνια. Μέσα στη βδομάδα αναμένεται να υπογράψει το νέο του τριετές συμβόλαιο και ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τη συμφωνία να έχει κλείσει από τα Χριστούγεννα. Στην αντεπίθεση περνάει η ΕΠΟ μετά την αγωγή που είχε καταθέσει ο Βόλος κατά των διαιτητών Ευαγγέλου Κυπεράκη με κατηγορίες για στοιχηματισμό στο μάτσο του Δεκεμβρίου με τον ΠΑΟΚ. Η
Η Ομοσπονδία ξεκαθάρισε πως τέτοια ζητήματα επιλύονται μόνο από τα δικαιοδοτικά της όργανα και όχι με την προσφυγή στην ποινική δικαιοσύνη. Με επιστολή της Super League, τονίζει πως αν δεν πάρει πίσω την αγωγή της ΠΑΕ Βόλος, θα εφαρμοστεί ο ΚΑΠ που κάνει λόγο μέχρι και για αποβολή από το πρωτάθλημα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη συνάντηση της Εθνικής Ελλάδας Τένις με αντίπαλο τη Ρουμανία για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Ιωσίων το Σαββατοκύριακο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε προπόνηση και με τον άσο της ΑΕΚ Κουσμίνσκας φορώντας φανέλα των κιτρινόμαυρων. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου ξεκίνησε σήμερα στην Ντόχα με την Ευαγγελία Πλατανιώτη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στο προκριματικό του τεχνικού προγράμματος του Σόλο και να περνά στον αυριανό τελικό με την κορυφαία επίδοση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στον Β' Όμιλο τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας την Κίνα, ενώ η Εθνική Γυναικών θα κοντραριστεί την Κυριακή με τη Γαλλία. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η επικαιρότητα. Όμως να περάσουμε και στο πρόγραμμα της Super League 1 το Σαββατοκύριακο. Να το δούμε λοιπόν. Έχουμε 21η αγωνιστή, όπως είπαμε. Βόλος Πανετολικός στις 5.30, Πανσεραϊκός Άρης στις 7. Την Κυριακή, Όφη Κηφισιάς στις 4, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης στις 5.30, Ατρόμητος Παζιάννενα Λαμία στις την ίδια ώρα, 5.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.30 και το μεγάλο ντέρμπι στις 9 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Για να δούμε και την βαθμολογία. Πρώτος ο ΠΑΟΚ με 47 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ με 45, ο Παναθηναϊκός με 44, ο Ολυμπιακός με 41, Άρης με 33, Αστέρας Τρίπολης με 29, ΠΑΣ Λαμία με 27 βαθμούς, Ατρόμητος με 23, Πανσεραϊκός με 22, Όφη με 20 βαθμούς, Βόλος με 15 βαθμούς, Πανετολικός με 14 και από 12 βαθμούς έχουν τα Γιάννενα και η Κηφισιά. Αυτή είναι η βαθμολογία, κυρίες και κύριοι, για την 21η, για την Super League 1, 20η αγωνιστική μέχρι εδώ. Και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Κύριε Νικητιάδη, να ξεκινήσω με κάτι το οποίο ισχύει στην Κύπρο πρόσφατα, προχθές. Η Ομοσπονδία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κύπρου, αλλά σε συνεργασία και με την κυβέρνηση, αποφάσισε να παρθούν κάποια σκληρά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας. Ένα από αυτό λοιπόν είναι ότι θα υπάρχει αφαίρεση βαθμών, σημαντικό, στις ΠΑΕ, γιατί έτσι ο κάθε ιδιοκτήτης, ο κάθε μεγαλομέτοχος θα συνετιστεί με τους οπαδούς οι οποίοι τροφοδοτούνται εισιτήρια, πρόστιμο μέχρι ένα μισό εκατομμύριο και εν συνεχεία αν είναι υπότροπη μια ομάδα και υποβασμός. Εδώ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, δεν ξέρω εσείς είδα το νομοσχέδιο, δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Πιστεύετε ότι είναι ένα χάδι όλο αυτό και οι οπαδοί που συμπεριφέρονται ακραία δεν θα συνετιστούν? Εμείς κάναμε συγκεκριμένη πρόταση. Διαβίου αποβολή από οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση για κάποιον που έχει τιμωρηθεί επειδή άσκησε βίας, οπαδική βία σε χώρο αθλητικό ή μέσα στα γήπεδα ή έξω από τα γήπεδα. Νομίζω ότι αυτό θα πονέσει. Αυτό πραγματικά μπορεί να αποτρέψει κόσμο. Αρκεί βέβαια να εφαρμόζεται, δηλαδή δεν αρκεί να το ψηφίσουμε, σημασία έχει και να εφαρμοστεί, να διασφαλιστεί ότι αυτοί που θα τιμωρηθούν ότι δεν θα ξαναπατήσουν ποτέ και να ξέρει ο κάθε ύποπτος σε εισαγωγικά ότι μπορεί να μην ξαναδεί γήπεδο ποτέ του. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Τώρα η πρόταση που γίνεται εκεί πέρα προφανώς είναι ένα μέτρο που αφού συμφωνήσαν η Ομοσπονδία με την πολιτική εξουσία, ενδεχομένως οι συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι είναι κακό να υπάρχει και αφαίρεση βαθμών, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αφαίρεση βαθμών από κάποια ομάδα ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτή από την ομάδα που της αφαιρούνται οι βαθμοί. Δεν θα γίνει όμως, αλλά δεν θα υπάρχει και ένας μοχλός πίεση στη διοίκηση και να συνετίσει λίγο και να βάλει στην άκρη τα ακραία, τις ακραίες συμπεριφορές κάποιων οπαδών. Το ακούω. Νομίζω ότι μπορεί. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι το μέτρο που θα λύσει τα προβλήματα και φοβάμαι ότι ενδεχομένως θα δημιουργήσει περισσότερες έρηδες. Γιατί δεν είμαστε από τους λαούς που αποδέχονται εύκολα την ποινή που επιβάλλεται.
Δεν υπάρχει ποτέ κάποιος που να λέει καλά κανένα. Δεν έχω συναντήσει εγώ κανέναν που να πει καλά κανένα και με τιμωρήσανε. Καλά, οι ίδιες οι ομάδες ποτέ δεν θα το θέλουν και οι διοικείς ιδιαίτερα κτλ. Πάω όμως κύριε Μαρτσούκο, έρχομαι σε εσάς αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο διαφημιστικό και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και ο λόγος στον κύριο Μαρτσούκο. Είπαμε νωρίτερα για τα χρήματα αυτά, τα 150.000, έχετε εικόνα, ενημέρωση πότε θα δοθούν? Πιστεύω μέχρι τις 10-15 του Φλεβάρι θα έχουν δοθεί τα χρήματα. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με τις ομάδες που εμπλέκονται σε στημένα? Εκεί θα τα πάρουν αυτές? Είναι ένα... Πιστεύω ότι ακόμη... Τι γίνεται? Πιστεύω ότι οι φακέλοι αυτοί, οι παλιοί φακέλοι έχουν τελειώσει. Δεν νομίζω ότι κάποιες ομάδες εμπλέκονται σε στημένα και ειδικά στη φετινή περίοδο, έτσι. Για τη φετινή δεν υπάρχει κάτι? Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι και τα παλιά ακόμη δεν έχουμε κάποιες αποδείξεις, δεν έχουν ούτε διώξεις ακόμη γίνει. Ναι. Για την καινούρια χρονιά δεν γνωρίζετε? Για την καινούρια δεν υπάρχει κάποιους φακέλους κτλ. Ήταν δύο φάκελοι, είναι δύο φάκελοι οι οποίοι πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι είναι ανευσίας να μιλάμε, γιατί δεν νομίζω ότι γίνει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, να περάσουμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων και κάνουμε αρχή με αυτό τη ΣΑΕ. Κοντά μας είναι ο καλός συνάδελφος Κώστας Τέο να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία πριν το κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχουμε στην ΑΕΚ, πώς ετοιμάζετε για το παιχνίδι της Κυριακής? Έχουμε στην ΑΕΚ, καταρχήν είχαμε εβδομάδα Ljubicic, δηλαδή από την περασμένη Δευτέρα έως και σήμερα Παρασκευή όλα τα φώτα έχει συγκεντρώσει δικαίως προφανώς ο Κροάτης Άσος, Αυστροκροάτης πιο σωστά Άσος της ΑΕΚ, ο οποίος πιθανώς να είναι και στην αποστολή την Κυριακή, υπό την έννοια ότι οι μετρήσεις που έκανε κατά την υπογραφή των συμβολέων ήταν εξαιρετικές, όπως ενημερωνόμαστε, πολύ καλές αν θέλετε. Συμμετέχει με ένταση στην προπόνηση, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε full δράση, έχει συμμετοχές φέτος στην Δυνάμο, βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι το περασμένο Σάββατο δεν έπαιξε πολύ. Μπήκε ως αλλαγή στο τελευταίο 12-13 λεπτά που αγωνίστηκε. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα είναι στην αποστολή. Η ΑΕΚ έχει προβλήματα σημαντικά αγωνιστικά για το θέμα, για το μάτς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ποντάρει σε Γιόνσον Σιμάνσκι. Ο μεν πρώτος είναι τιμωρημένος, ο μεν δεύτερος είναι τραυματίας και θα επιστρέψει καλώς εχόντων των πραγμάτων με τη λήξη της κανονικής περιόδου και την έναρξη στο play-off. Έτσι εκτιμώ, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από την ομάδα, 4-6 εβδομάδες λέει η κυτρινόμαυρη παέρα ότι θα λήξει ο Πολωνός. Από εκεί και πέρα δεν υπολογίζει τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος και αυτός και θα έχει στην ποινή του με τον Αστέρα Τρίπολης. Γαλανόπουλος μπήκε τις τελευταίες μέρες, μέσα στην εβδομάδα μπήκε και ο Λιβάη Γκαρσία εν όψη του μάτσε με τον Αστέρα Τρίπολης. Το πρόβλημα όπως καταλαβαίνεις εστιάζεται κυρίως στα αμυντικά χάφη, και δεν έχει αμυντικό χάφη έτοιμο πόλεμο. Έτσι πιστεύω ότι θα υπάρξει μια μετάθεση εκεί, πιθανότατα το όνομα αυτό να είναι ο Πινέδα, εκτός αν δούμε κάτι άλλο. Γιατί όπως σου είπα ο Ljubicic δείχνει καλά πράγματα, έδειξε καλές μετρήσεις. Δεν ξέρω αν ο Αλμέιδα μας κάνει την έκπληξη. Θεωρείς ότι μπορεί να ξεκινήσει ή αλλαγή, Κώστα? Εγώ εκτιμώ ότι θα παίξει ως αλλαγή. Θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, πιστεύω την Κυριακή, με βάση πάντα τα όσα δείχνουν οι μετρήσεις του. Οι μετρήσεις του είναι πολύ καλές. Δηλαδή ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει. Και ξέρεις ότι πλέον ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και οι προπονητές και οι συνεργάτες τους ξέρουν τα πάντα πλέον με τα μηχανήματα που φορούν ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.
Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, για τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, σίγουρα σήμερα ξεχωρίζει η δήλωση του Μάνταλου ότι πιθανολογεί ότι θα κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι ο Μάνταλος είχε ανανεώσει πρόσφατα έως το 2026 με την ΑΕΚ. Επίσης προέκυψε το βράδυ το νέο με το Ζήνη. Καλό για την ΑΕΚ, κακό για την εθνική του ομάδα. Ιτήθηκε η Αγκόλα στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έτσι ο Ζήνη αναμένεται στην Αθήνα. Πιστεύω Κυριακή Δευτέρα να είναι στην Αθήνα, επομένως να υπολογίζεται τρόπο να για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί μετά τον Αστέρα Τρίπολης, ακολουθεί το μεγάλο μάτς, ναι, με τον ΠΑΟΚ, όπου δεν ξέρουμε και σε ποια θέση βέβαια θα είναι με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής οι δύο ομάδες. Θα είναι ένα σούπερ ντέρμπι, σούπερ ντέρμπι κεφάλων. Από εκεί και πέρα να πούμε κάτι το οποίο αφορά την ΑΕΚ, αλλά αφορά και ολόκληρη την Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα υπήρξε σύσκεψη για το τελικό του Conference League, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην Νέα Φιλαδέλφεια, γνωστό στο νεόδμητο παλάτι της ΑΕΚ. Ναι. Μεταξύ ΕΠΟ, πυροσβεστικής, αστυνομίας, UEFA, ανθρώπων, ούτως ώστε να δουν τις διαδικασίες και όλο αυτό το πλάνο που θα χρειαστεί για τον τελικό. Και το τελικός μπορεί να φαντάζει ότι ο Μάγιος είναι μακριά, αλλά είναι τόσο και τόσο κοντά. Και η UEFA θέλει τα πάντα να είναι τέλεια σε ένα τελικό διοργάνωσης. Ωραία, Κώστα. Ναι. Και βέβαια ξεχώρισε και η δήλωση του Ντέμι Νικολαίδη σε ραδιοφωνικό σταθμό στο Σπόρεφον συγκεκριμένα, όπου ο Ντέμις Νικολαίδης ουσιαστικά είπε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα για το Λιούμπισιτς με όσα έγιναν το βράδυ της 7ης Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια και την δολοφονική επίθεση των Κροατών οπαδών μαζί με Έλληνες. Ωραία. Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το ρεπορτάζ για σήμερα από την ΑΕΚ. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλό βράδυ να έχεις. Και εγώ, Τάσο, καλό βράδυ. Έρχομαι στον κύριο Νικητιάδη. Λοιπόν, έχετε διατελέσει υφυπουργός αθλητισμού. Έχετε έρθει σε επαφή και σε συνεργασία με ιδιοκτήτες μεγάλο μετόχους των ομάδων, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πόσο δύσκολο είναι όλοι αυτοί να συνεννοηθούν και να, για τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, την βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, κύριε Νικητιάδη. Η εμπειρία σας τι λέει? Εκτιμώ ότι δεν είναι δύσκολο. Εγώ όταν ανέλαβα και το κομμάτι του αθλητισμού στο Υπουργείο, παρά το ότι το μεγαλύτερο βάρος το είχα ρίξει στον τουρισμό, ασχολήθηκα αρκετά στη συνεργασία με τον Υπουργό τότε, τον κύριο Γερουλάνο. Είχαμε βία ξανά, είχαμε επεισόδια, είχαμε ζητήματα και τότε είχα έρθει σε επαφή με τους τότε προέδρους των μεγάλων ΠΑΕ. Πρέπει να πω ότι και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Πατέρας και ο κύριος Αδαμίδης που συναντήθηκα τότε και μετά ο κύριος Κωνσταντόπουλος που ανέλαβε την ΑΕΚ, δεν είχα προλάβει να συναντήσω τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ τότε, τίνανε χείρα βοηθείας. Είπανε δηλαδή, εδώ είμαστε, πείτε μας πώς θέλετε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και είμαστε πρόθυμοι να λειτουργήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι δεν υπάρχει όραμα και σχεδιασμός για τον αθλητισμό συνολικά και για το ποδόσφαιρο ειδικότερα από τις πολιτικές ηγεσίες και είναι πολύ βασικό να έχεις μία μέθοδο. Δηλαδή εμείς τότε είχαμε φωνάξει εδώ τον Πλατινί που ήταν πρόεδρος της UEFA, ήταν ο Παπανδρέου, ναι, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, κάναμε συνάντηση. Ακολούθησε η αποστολή 48 φακέλων υπόπτων αγώνων από την UEFA. Εγώ με το που μου τους φέραν στο γραφείο λέω πάρτε τους γρήγορα, πάρτε στον εισαγγελέα, μην με ανακατεύετε, δεν έχω καμιά σχέση και δεν θέλω να ξέρω ούτε καν ποιοι είναι. Όμως θέλει και συνέχεια. Δηλαδή αν είσαι σε ένα υπουργείο 2 χρόνια και μετά έρχεται ένας άλλος υπουργός, να ακούω τώρα εδώ, ο Αβγενάκης δεν ήθελε με τίποτα τον κύριο Μαρτσούκο. Ο κύριος Βρούτσης προφανώς, ναι, έχει μια διαφορετική προσέγγιση και μακάρι να έχει και εύχομαι να την έχει. Το και λέω και είμαστε, ναι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι την έχει. Δηλαδή όταν μέσα στην ίδια κυβέρνηση από υπουργό σε υπουργό
βλέπεις διαφορετικές πολιτικές. Και δεν είναι εύκολο να εξηγεί αυτό. Έχει ξαναγίνει αυτό και θέλω να τονίσω προημερών. Είχα φιλοξενήσει τον Γιώργο Ορφανό εδώ, όπου είχε κάνει το ιδιώνυμο για την καταπολέμηση της βίας. Και ιστορία. Ο ίδιος ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης, που τον αντικατέστησε μετά, απέσυρε το ιδιώνυμο που μου είπε ο κύριος Ορφανός ότι στα 3 χρόνια είχε μείωση της βίας στο 80%. Κοιτάξτε, αυστηρότατη η ποινή. Ναι, δεν ναι. Σας κρύβω ότι για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω αμέσως, παρά το γεγονός ότι το ιδιώνυμο κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα για την προστασία του κατηγορουμένου, για το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πράγματι το ιδιώνυμο μπορούσε. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό στη συνέχεια. Να δώσω λίγο πριν πάω στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στον κύριο Μαρτσούκο. Καταρχάς, ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με την ΕΡΤ για τη φετινή. Είπατε νωρίτερα ότι ήταν συμφωνία για 3 χρόνια. Φέτος σας έκανε πρόταση η ΕΡΤ ή απεσήρθε εντελώς και δεν έκανε κάποια, έστω και ασύμφορη για σας, πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα? Μα είπαμε, ο κύριος Ζούλας δεν μας δέχτηκε ούτε καν σε ραντεβού, δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο του. Γιατί η συμφωνία δεν προέβλεπε τριετή, αυτό που είπα νωρίτερα? Όχι. Ο κύριος Ζούλας είχε κάνει με τη Super League 2 ένα χρόνο. Συν μετά. Ένα χρόνο, αλλά ο νόμος έλεγε ότι κανονικά δεν υπάρχει ένας. Δεν ισχύει η συμφωνία του ενός χρόνου. Είναι για 3 χρόνια. Μάλιστα. Αφού υπογράφτηκε για ένα, πάει για 3. Λοιπόν, άνω τελεία, θα επανέλθουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης Νερατζιάς κοντά μας να μας μεταφέρει τι ακριβώς γίνεται, πώς προετοιμάζει ο Παναθηναϊκός για το μεγάλο ντέρμπι με τον Αιώνιο. Βαγγέλη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, τι καλό απόγευμα, είναι νύχτα. Ναι. Καλησπέρα, πράσινο σε εσένα και σε όλους τους καλεσμένους εκεί, στους τηλεθεατές μας. Ο Παναθηναϊκός, μετά το επαναληπτικό στο Περιστέρι, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε το παιχνίδι στην Τούμπα που εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ακολούθησε το παιχνίδι στο Περιστέρι, όπου ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη ψυχολογική ανάσα, αλλά και ουσιαστική, γιατί κακά τα ψέματα όταν αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Μετά είναι και λίγο χαμένη ευκαιρία να αποκτήσει από έναν αντίπαλο σαν τον Ατρόμητο Ζήκο και διαμορφωθεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, οι πράσινοι ανταποκρίθηκαν καλά στο Περιστέρι, στο Ρεβάλ του 1-2 και κατάφεραν να είναι ανώτερο από τον Ατρόμητο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, να παίξουν με πολύ επιθετικό πνεύμα, να δημιουργήσουν πολλές φάσεις και το κυριότερο, που είναι και το πιο σημαντικό, να μην κινδυνεύσουν στα μετώπιση εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε τελευταία πρόβλημα. Βαγγέλη, να σου ζητήσω να πάμε κατευθείαν για το παιχνίδι, γιατί ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος σήμερα, για να πάμε κατευθείαν πώς προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός και τι ελλείψεις θα έχει για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ ενισχυμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Θα έχει πολύ περισσότερο παίχτη στη διάθεσή του Βατεκτέριμ για να καταστρώσει τα πλάνα δεκάδας. Καθώς γυρνάνε παίχτες όπως ο Ιωαννίδης και ο Χουάνκαρ που έλειπαν τα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι σημαντικό ότι στο παιχνίδι του Περιστερίου ξεκουράστηκαν και κάποιοι βασικοί όπως ο Άρα, ο Μαντζίνη. Και περιμένουμε να δούμε τώρα με ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή για το βασικό σχήμα. Και ο Σπόρας αναμένεται να είναι στην αποστολή. Τώρα για την 11η τάσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε μια εκτίμηση. Και με το Φατίχ Τερίμ στον πάγκο ακόμα χειρότερα. Και με το Φατίχ Τερίμ στον πάγκο, λέω, η πρόκληψη για την 11η είναι λίγο. Αν και βέβαια στο τελευταίο μου παιχνίδι ήταν λίγο πιο μαζεμένος, θα ακούω ένα πιθανό αρχικό σχήμα και να δούμε πόσο μέσα θα πέσουμε. Στο τέρμα δείχνει ότι πιστεύετε το Δραγκόφσκι ο Βατίχ Τερίμ και μοιάζει δύσκολο να κάνει κάποια αλλαγή τώρα με τον Ροδίκιν. Στα δεξιά θα παίξει αναγκαστικά ο Κότσιρας, γιατί ο Βαγιανίδης είναι ένας από τους λίγους απόντες πλέον στην ομάδα. Mm-hmm. Αριστερά είναι ο Πουανκαρέ έτοιμος πλέον και δεν είναι απίθανο να είναι αυτός ο βασικός αντί του Μλαντένοβιτς. Στο κέντρο της άμυνας εκεί είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιος θα αγωνιστεί. Στα τελευταία παιχνίδια έπαιξε ο Γκου με τον Αϊκαντίν. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει ο Γερβάη στο αρχικό σχήμα. Ενώ στον άξονα ο Άρα που πήρε ένα στο Περιστέρι θα είναι βασικός. Και είναι πολύ πιθανό να είναι με τον Βιλένα και με τον Μακασέτα στο 10. Μπερνάρ Μαντζίνι στα πέρα και ο Ιωαννίδης είναι φαβορή για την τις επίθεσες αφού στάθηκε αν συνεχίσει έτσι ή κάνει άλλες τι άμπλο γεμάτη προπόνηση και δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Και φυσικά όπως αντιλαμβάνεσαι μετά την ήττα στη Τούμπα και γεγονός ότι είναι ήδη στο 0-3 από το πρώτο πρόπαγο, ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη
για να μην ανοίξει τη διαφορά από την πρώτη θέση. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή νύχτα να έχεις. Καλή. Ράνια, έχεις μια ερώτηση, μήνυμα για ποιον... Έχουμε λοιπόν μια ερώτηση από τον Νίκο από την Αθήνα. Από τον Νίκο. Από τον Νίκο από την Αθήνα. Ναι, ναι. Ποιες ομάδες θα ανέβουν στη Σούπερ Λίγκα, θα μπορέσουν να σταθούν στη μεγάλη κατηγορία? Στον κύριο Μαρτσούκο. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Κύριε Μαρτσούκο, απαντάτε γρήγορα για να πάμε. Πιστεύω ότι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν και από το Βορρά και από το Νότο είναι έτοιμες να πάνε στη Σούπερ Λίγκα 2 και μπορούν και να σταθούν και στη Σούπερ Λίγκα 2. Στη Σούπερ Λίγκα 1, συγγνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, μια και μιλάμε για Super League 2, πάμε λοιπόν. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με όλη τη δισογραφία από Super League 2 και Γάμα Εθνική. Στην επιμέλεια, η Σοφία Λυσιώδα. Μια σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Ιωνικός, καθώς έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον ομογενή τερματοφύλακα Ιωάννη Κέλιο. Ο 32χρονος goalkeeper έκανε αίσθηση πέρυσι όταν με τις αποκρούσεις του στα πέναλτι βοήθησε τη Holstein Kiel να αποκλείσει την Bayern στο κύπελο. Διπλή ενίσχυση ανακοίνωσε η ΑΕΛ για την επίθεσή της, θέλοντας να τα δώσει όλα για την επιστροφή της στη Super League. Οι Βυσσινοί απέκτησαν τον Ιγυριανό Κεχίντε Φατάι για 1,5 χρόνο, αλλά και τον Αργεντινό Λεάντρο Ραούλ Μορέιρα, ο Ζανικό από την Arsenal Sarandí έως το τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα, ο Μάριος Όγκμπο πήρε άδεια να μεταβεί στο Ντουμπάι προκειμένου να συζητήσει τη μετακίνησή του σε ομάδα εκεί. Επίθεση, ξύλο και απειλές. Το παιχνίδι της ΑΕΡΑ Φάτου με τη Θύελλα Αραφίνας για τη ΓΑΜΑ Εθνική ήταν άκρος επεισοδιακό την περασμένη Κυριακή. Μετά την ισοφάριση των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις, οπαδοί και παίκτες των γηπεδούχων τους επιτέθηκαν. Ακολούθησε χάος με τους παίκτες της Θύελλας να δέχονται πολλά χτυπήματα. Δύο παίκτες τραυματίστηκαν ελαφρά και ήδη και τα επεισόδια διατάχθηκε σε αγγελική έρευνα. Μετά το ξύλο ακολούθησαν και ηλεκτρονικές απειλές, εν ώψη της προσεχούς επίσκεψης της Θύελλας Ραφίνας στη Ρόδο για το μάτς με τον Ιάλισσο στις 11 Φεβρουαρίου. Όπως βλέπουμε, η βία είναι παντού, είναι παντού και στις μικρές κατηγορίες και πόσα από αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πόσα όχι. Θα πάρω το σχόλιο του κυρίου Μαρτσούκ σε λίγο, αφού όμως πάμε, μιας και μιλούσαμε για Super League 2, να δούμε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, όπως αυτό θα έχει. Έχουμε λοιπόν τον Α' Όμιλο, 20η αγωνιστική, Σάββατο διεξάγονται τα παιχνίδια, το παιχνίδι μάλλον, Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β στις 3, την Κυριακή Λεβαδιακός Ηρακλής στις 2, ΑΕΛ Κοζάνη στις 3 και Απόλλων Πόντου Καμπανιακός επίσης την ίδια ώρα. Και τη Δευτέρα, Νίκη Βόλου ΑΕΚ Β στις 3. Ρεπό Αιωλικός και Μακεδονικός. Να δούμε και τη βαθμολογία στον Α' Όμιλο. Πρώτος ο Λεβαδιακός με 39 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΛ με 36, ο Μακεδονικός με 26, Νίκη Βόλου με 24, από 21 βαθμούς έχει ΠΑΟΚ Β και η Κοζάνη, η Αναγέννηση Καρδίτσας με 20 βαθμούς, η ΑΕΚ Β με 19, ο Ηρακλής με 18, Αιωλικός με 16, ο Καμπανιακός με 12 και τέλος Απόλλων Πόντου με 8 βαθμούς. Αυτή είναι η βαθμολογία του Α' Όμιλου. Να περάσουμε όμως και στο Β' Όμιλο. 17η αγωνιστική εδώ. Το Σάββατο έχουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β' Γιούχτα στις 2. Την Κυριακή Χανιά Καλλιθέα στις 3. Όπως την ίδια ώρα και το Παναχαϊκή Λιούπολη. Ενώ στις 4 παρατέταρτο είναι το Διαγόρα στη Λικράτς. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με 2 αναμετρήσεις. Εγάλε ο Παναθηναϊκός Β' στις 3. Ενώ μια ώρα αργότερα ξεκινά το ματς Καλαμάτα Ιωνικός. Βαθμολογία. Πρώτη Καλλιθέα με 36 βαθμούς, ακολουθούν τα Χανιά με 30, Ηλιούπολη με 29, Ιωνικός με 28, Καλαμάτα με 25 βαθμούς, Διαγόρας με 22, Εγάλεο με 17, από 15 βαθμούς έχει Ολυμπιακός Β και η Γιούχτας, ο Παναθηναϊκός Β με 14 βαθμούς, Παναχαϊκή με 13 και τέλος ο Τηλικράτης με 12 βαθμούς. Λοιπόν, αυτή είναι η βαθμολογία. Δεν ξέρω το κοντρό, θέλει διάλειμμα τώρα ή σε λίγο. Λοιπόν, διάλειμμα, ό,τι πείτε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ ζωντανά στο Blue Sky, εκπομπή παράθυρο στα σπορ, είναι για όλα τα σπορ. Εδώ κάθε Παρασκευή 11.30 με 12.30 και επανάληψη, μην το ξεχνάτε, κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί. Κύριε Μαρτσούκο, πρόεδρος της Super League 2 είστε. Δεν ξέρω, βεβαίως εδώ είδαμε τα επεισόδια νωρίτερα σε μικρότερη κατηγορία, στη ΓΑΜΑ, εθνική κατηγορία. Ποιος είναι ο στόχος σας στη Super League 2, ποιες αδυναμίες επιθυμείτε να βελτιωθούν το συντομότερο δυνατόν? Εντάξει, η κατηγορία θέλει βελτίωση,
και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις που έχουν οι ομάδες, γιατί τα περισσότερα γήπεδα είναι δημοτικά και στερούνται προβολής για να έχουμε νυχτερινά παιχνίδια, κερκίδες ίσως μεγαλύτερες όπως χρειαζόμαστε και πιο κόσμιες. Από και πέρα βέβαια αυτό που είδαμε και για να απαντήσουμε και για τα επεισόδια που έγιναν στη και Ρόδο. Και είναι η ομάδα της γειτονιάς μου, της Ραφίνας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ναι, η φίλα Ραφίνας υπέστη φοβερή επίθεση εκεί. Η άποψή μου είναι ότι αυτή η ομάδα πρέπει να τιμωρηθεί πραγματικά. Και εδώ θέλω να πω ότι όταν στο πρώτο ραντεβού που κάναμε με τον κύριο Βρούτσι, μας είχε θέσει αυτά τα. Πριν ακόμη ξεκινήσουν και γίνουν όλα αυτά τα επεισόδια και η οπαδική βία, μας το είχε πει ότι θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση και στην ασφάλεια των γηπέδων, σε θέμα κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά και στην βία που υπάρχει μέσα μεταξύ των φιλάθλων. Και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν βάλει κάτι στο μυαλό του, θα το καταφέρει. Βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλά βήματα. Και ωραία. Δεν κάνει πίσω σε μερικά πράγματα στα οποία έχει πάρει απόφαση να κάνει. Το θέμα είναι να εξυγιανθεί αυτή η κατηγορία, γιατί είναι επαγγελματική κατηγορία. Βεβαίως η αναδιάρθρωση αυτή που έγινε με κυρίω Αβγενάκη, θεωρώ ότι ήταν εκείνη την ώρα ακατάλληλη, γιατί οι ομάδες ναι, μεν αυξήθηκαν. Οι ομάδες Β μπήκαν στους δύο ομίλους. Αλλά στη συνέχεια είχαμε πολλές αποχωρήσεις, οικονομικές δυσχέρειες των ομάδων, ποδοσφαιριστές να μην πληρώνονται και πολλά άλλα. Από τη στιγμή που έκοψε τα χρήματα και τη χρηματοδότηση των ομάδων, η κάθε ομάδα είχε ένα προϋπολογισμό ότι θα πάρει από τη φορολογία του στοιχήματος περίπου στα 250 χιλιάρικα. Όταν τα 250 γίνανε 70 και μετά γίνανε 100. Κύριε Νικητιάδη, έρχομαι σε εσάς. Είπατε νωρίτερα κάτι θέλω να συμπληρώσετε καταρχάς για το νομοσχέδιο. Ό,τι αφορά την ψήφιση. Για να την περιμένει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Τρία μέρη. Το πρώτο μέρος σχετιζόταν με την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με βάση την οποία είχαν κλείσει τα γήπεδα και τώρα ανοίγουν τα γήπεδα. Εμείς εναντιωθήκαμε εξ αρχής στην πρωτοβουλία να τιμωρηθούν όλοι οι φίλαθλοι επειδή μια εκτρή μειοψηφία δημιουργεί επεισόδια και συνεπώς δεν ψηφίσαμε το πρώτο μέρος που περιέχει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου διότι ανοίγει τώρα τα γήπεδα χωρίς να έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για τις οποίες έκλεισαν τα γήπεδα. Δηλαδή πράγματα που δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Προφανώς υπάρχει και πίεση από τους ιδιοκτήτες. Οι ημερομηνίες που έδωσε όμως σε σχέση με την ημερομηνία που ανοίγουν τα γήπεδα δεν έχουν σχέση. Είπε Μάρτιο και Απρίλιο να ανοίγει τώρα. Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με μία σειρά από μέτρα, πλατφόρμα ηλεκτρονική, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όλα αυτά τα ψηφίσαμε, είναι θετικά, είναι στη θετική κατεύθυνση. Ναι. Το τρίτο μέρος που επίσης έχει πολλά θετικά σημεία, αφήνει την υλοποίησή του σε ένα κάρο από υπουργικές αποφάσεις που καμία δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε πότε θα εκδοθούν και τι θα λένε και ψηφίσαμε παρόν. Είχαμε δηλαδή μία συνέπεια συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο αυτό και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε. Είχαμε και μια πρόταση επίσης ότι θα πρέπει να ελέγχεται ο αριθμός των εισερχομένων σε κάθε θύρα, να μην γίνεται συνωστισμός γιατί αυτός ο συνωστισμός είναι πολλές φορές που προκαλεί τα βία επεισόδια. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει, ας ελπίσουμε ότι οι κάμερες θα εντοπίσουν κόσμο. Οι κάμερες όμως θα έπρεπε να παρακολουθούν και πριν την έναρξη του αγώνα. Να εντοπίζουν πού βρωμάει η ιστορία. Άρα υπήρχαν σημεία που έπρεπε να έχουν διαφοροποιηθεί, που δεν υπάρχουν. Διαφορετικές προσεγγίσεις όμως εμείς είμαστε δίπλα, δηλαδή θέλουμε να καταπολεμηθεί η βία. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Κυριακόπουλος στην παρέα μας να μας μεταφέρει το τι ακριβώς γίνεται και πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε νωρίτερα. Γιώργο, καλησπέρα. Χαίρετε. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για τον αύριο, σε λίγες ώρες, Σάββατο. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο Κάρλος Καρβαλιάς τις τελευταίες ώρες, καθώς οι Ζέτσον Μαρτίνς και οι Παναγιώτης Ρίτσος έχουν τεθεί εκτός μάχης. Αμφότεροι ένιωσαν ενοχλήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή ότι τεκτοποιήθηκε η απουσία τους από τον αγώνα. Όπως εκτός είναι και ο Γιουσέφ Λεραμπή που προέρχεται από τραυματισμό από τον αγώνα μετά τον αγώνα με την Κηφισιά. Αυτό σημαίνει ότι ο Κάρλος Καρβαλιάς θα πρέπει να προχωρήσει κάποιες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Ένας παίχτης που θεωρείται ότι θα κάνει τον ντεμπούτο του Ολυμπιακού είναι ο Νταβίτ Κάρμο. Ο Πορτογάλος αμυντικός θα πάρει τη θέση του Παναγιώτη Ρίτσου στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ανδρέα Ντόι.
Ενώ στην ενδεκάδα αναμένεται να βρεθούν και άλλοι νεοφερμένοι, όπως είναι ο Όρτα και ο Τσικίνιο, καθώς ο... Θα ξεκινήσουν, Γιώργο, θα ξεκινήσουν, εννοείς, ή αλλαγή? Όχι, αναφέρω για αρχική... Βασική ενδεκάδα. Για την αρχική ενδεκάδα, γιατί πηγαίνει σε ένα πλάνο πάρα πολύ σφιχτό στη μεσαία γραμμή. Έχει εντοπίσει ότι αυτό είναι το θέμα που πρέπει να ελέγξει στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είχε κάνει κάτι ανάλογο και στο μάτς του Κυπέλου, τη Λεωφόρο πάλι, που είχε παίξει τότε με τρία χαφ, που ήταν ο Έστε, ο Αλεξανδρόπουλος και ο Καμαρά. Τώρα σε αυτή την περίπτωση σίγουρος είναι ο Έστε, όπως και ο Αλεξανδρόπουλος. Και υπάρχει ο Όρτα και ο Τσικίνιο που αναμένεται να είναι μέσα, να είναι στην αρχική ενδεκάδα. Σε αυτό το πλάνο, επειδή βλέπουμε ότι είναι τέσσερις κεντρικοί μέση, ένας εκ των Αλεξανδρόπουλου και Τσικίνιο θα πάει στο άκρο. Θα προσπαθήσει να καλύψει και το άκρο κυρίως προς τα αριστερά που αναμενόταν να είναι ο Φορτούνης. Υπάρχει η περίπτωση ο Έλληνας μεσοεπιθετικός να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, ωστόσο μέχρι... Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δύσκολα θα είναι στο αρχικό πλάνο, καθώς ο Κάρλος Καρβελιάδης θέλει να ρίξει πολύ μεγάλο βάρος τη σωστή αμυντική λειτουργία της ομάδας, γιατί θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να απορροφήσει την θετική διάθεση που θα βγάλει ο Παναθηναϊκός ως διοικητής και παιδούχος και σε συνέχεια να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση προϊόντος χρόνου, να αλλάξει τα πλάνα του, να προχωρήσει σε κάποιες διορθωτικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και να περάσει κάποιον ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα. Το θετικό για τον Πορτογάλο coach είναι ότι στη διάθεσή του έχει τεθεί και πάλι ο Ελκαμπή, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο στο Κόπα Αφρικα. Mm-hmm. Και θα είναι στην... Δύσκολα βέβαια να βρίσκεται στην αποστολή. Τι θέτει στη διάθεση του προπονητή, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφει και τι θέτει στη διάθεσή του? Λογικά θα βρίσκεται στην αποστολή κανονικά. Απλώς ναι. Εγώ έλεγα για τον Ρούμπεν Βέζο, που είναι ένας από τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από την Πέμπτη. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να είναι στην αποστολή, αν και ο Ολυμπιακός χρειάζεται ποδοσφαιριστή για το κέντρο της άμυνας. Ωραία, Γιώργο. Το εννοούσα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα όμως από έναν τηλεθεατή. Ερώτηση, τι είναι ακριβώς, Ράνια? Είναι μια ερώτηση από τον Κώστα προς τον κύριο Μαρτσούκο. Ναι. Το σύστημα pay-per-view στις τηλεοπτικές μεταδόσεις έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα? Όχι, δεν έχει αποδώσει. Και μια ερώτηση, μιας και έθιξε το θέμα των μεταδόσεων, με τον νέο σταθμό η συνεργασία σας είναι για ένα χρόνο ή είναι για παραπάνω, κύριε Μαρτσούκο? Έχουμε υπογράψει για ένα χρόνο και πριν τελειώσει η αγωνιστική περίοδος θα κάνουμε και για δεύτερο αν χρειαστεί. Θα τα βρούμε στα χρήματα. Πάντως, κλεισμένο είναι ένα έτος, μια χρονιά. Μια χρονιά, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, Basket League. Είπαμε νωρίτερα, εκτός από Ευρωλίγκα και μπάσκετ, οι ομάδες είναι βεβαρημένες αρκετά, οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός που αγωνίζονται εκεί. Για πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Έχουμε 17η αγωνιστική εδώ, το Σάββατο Κολοσσός ΑΕΚ στις 4, ΠΑΟΚ Απόλλων Πάτρας στις 5 και 4. Την Κυριακή, Προμηθέας Πάτρας Ολυμπιακός στις 5 και 4, Καρδίτσα Περιστέρης στις 8 και 4 και τη Δευτέρα, Παναθηναϊκός Άρης στις 5 και 4 και Μαρούσι Λαύριο στις 8 και 4. Βαθμολογία. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 32 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 30, το Περιστέρι με 26, ο Προμηθέας Πάτρας με 25, όπως και ο Άρης με 25. Από 23 βαθμούς έχει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ο Κολοσσός με 22 βαθμούς και από 21 βαθμό έχουν η Καρδίτσα, το Μαρούσι, το Λαύριο και τέλος ο Απόλλων με 19 βαθμούς. Αυτή είναι η Basket League. Να περάσουμε όμως και στη Volley League, μιας και εκεί έχουμε πρωτάθλημα και εξελίσσεται κανονικά. Εδώ είναι η 14η αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε Καλαμάτα Ολυμπιακό στις 5, Πήγασος Πολύχνης ΠΑΟΚ στις 7 και Κηφισιά Παναθηναϊκό στις 8 και 4. Και την Κυριακή ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Άθλος Ορεστιάδας Μήλων στις 4 και 30. Να πάμε λοιπόν και στη βαθμολογία. Πρώτος ο Ολυμπιακός με 33 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 32, ΠΑΟΚ με 19, Μήλων με 18, από 11 βαθμούς έχει Κηφισιά και η Ορεστιάδα και από 10 βαθμούς ο Φοίνικας Σύρου και ο Πήγασος Πολύχνης και τέλος η Καλαμάτα με 9 βαθμούς.
Ωραία. Αυτή είναι και η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Volley League. Να περάσουμε όμως και στους χορηγούς της εκπομπής. Για άλλη μια φορά λοιπόν, κοντά μας είναι η αλυσίδα κινέζικου φαγητού China Wok Time, καταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και βεβαίως η εταιρεία αυτοκινήτων Ιόντο Δαμίγος του Αντώνη Δαμίγου, παλιός ποδοσφαιριστής, το ξαναλέω, έχει σχέση με τον αθλητισμό και βεβαίως έχει κάνει μια μεγάλη εταιρεία με καταστήματα στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία. China Wok Time λοιπόν για κινέζικο φαγητό και σούσι, μια αλυσίδα καταστημάτων διανομή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπείτε τώρα στο chinawoktime.gr ή καλέστε στο κατάστημα της αλυσίδας για να πάρετε εκτόσεις έως και 35%. Και Ότο Δαμίγος, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα στο καθαρό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, διαθέτει πάνω από 200 επιλεγμένα οχήματα στην Αθήνα με καταστήματα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ότο Δαμίγος, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Για περισσότερα μπείτε στο otodamigos.gr. Αυτή είναι η χορηγή μας. Ζητώ την κατανόηση από τους καλεσμένους μας να πάμε λίγο και στις στοιχηματικές προτάσεις που περιμένουν οι φίλοι για να τελειώσουμε και να έρθουμε στην κουβέντα μας εδώ. Στοίχημα λοιπόν Σάββατο και Κυριακή. Έχουμε από 4 παιχνίδια. Να πούμε λοιπόν το Σάββατο, Ράνια. Σάββατο λοιπόν, 195 Everton Tottenham 2-3 γκολ με απόδοση 2,02, 208 Valencia Almeria γκολ με απόδοση 1,88, 331 Βόλος Πανετολικός γκολ με απόδοση 1,85, 352 Πανσεραϊκός Άρης διπλή ευκαιρία εδώ. Ναι, με απόδοση 1,75. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββάτου. 4 λοιπόν και πάμε στην Κυριακή. Έχουμε άλλη μια καρτούλα με 4 παιχνίδια. 468 ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. 513 Ατρόμητος ΠΑΟΚ 2-3 γκολ με απόδοση 1,98. 518 Λιόν Μαρσέιγ 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. 519 Ιντέρ Ιουβέντους. Ημίχρονο με απόδοση 2,08. Ωραία. Αυτές είναι οι προτάσεις. Καλή επιτυχία κυρίες και κύριοι. Και ο λόγος εδώ στο στούντιο και στον κύριο Νικητιάδη. Ήθελα να σχολιάσετε κάτι νωρίτερα και να έχετε το λόγο. Ήθελα να πω ότι η κατάσταση στον αθλητισμό της χώρας δυστυχώς είναι σε κατηφόρα. Αποπνέει μία πίκρα, μία στενοχώρια. Κύριε Νικητιάδη, επιτρέψτε μου, ήθελα να πω το εξής. Στο νομοσχέδιο αυτό, κατά τη δική σας άποψη και γνώση, γιατί έχετε διατελέσει όπως είπαμε, τι είναι αυτό που έλειψε, που θα σας είχε περισσότερο ικανοποιημένο? Το όραμα. Το όραμα. Το όραμα. Δεν υπάρχει όραμα. Ειλικρινά δεν υπάρχει όραμα. Ακούστε, αν παρακολουθήσετε τους αριθμούς, πάρτε τους όλοι. Γενικά για τον αθλητισμό να σας πω. Το 2008 είχαμε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, του Πεκίνου, 152 συμμετοχές. Τώρα, στο Τόκιο, στους τελευταίους, είχαμε 73 συμμετοχές. Δηλαδή, συμμετέχει ο αθλητής, δεν έχουμε πια αθλητές να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε ένα ΟΑΚΑ κλειστό για τις εθνικές ομάδες, δεν λειτουργεί να προπονηθούμε. Ένα Άγιο Κοσμά υπολειτουργεί. Και μέσα σε όλα αυτά, να ακούμε τώρα και να το παίρνουμε και ως δεδομένο ραντεβού θανάτου. Ποιοι εμείς, 776 π.Χ. οργανώνουμε πρώτοι Ολυμπιακούς αγώνες. Καλλιπάτηρα, η πρώτη γυναίκα που σηκώνει σημαία ισότητας και μπαίνει στο γήπεδο να παρακολουθήσει τους γιους της που κερδίζουν αγώνες. Διαγόρας. Το σηκώνουν οι γη τους στους ώμους οι τρεις πρωταθλητές, γέροντας ο Διαγόρας, γυρνάνε γύρω-γύρω το στάδιο και οι φίλαθλοι φωνάζουν «Πέθανε Διαγόρα». Δεν χρειάζεται επειδή να ζήσεις άλλο. Επειδή έχουμε δύο λεπτά ακόμα για να κλείσουμε την εκπομπή. Πολύ γρήγορα ναι, να σας πω λοιπόν. Απλώς είπαμε νωρίτερα, δεν είναι οπαδικό το κομμάτι μόνο. Είναι και κοινωνικό. Βεβαίως, είναι εκεί κοινωνικό φαινόμενο. Αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο πλούτο, ναι, όταν έχεις μαραθώνιο, εμείς το πότε ήταν, το 490 π.Χ. Ο Μαραθώνιος ξεκίνησε από εκεί, ζωντανός. Ο Φιλιππίδης με εντολή του Μυρτιάδη έφυγε από τον Μαραθώνα, πήγε στην Αθήνα, φώναξε τον ενικήκαμε. Δεν τα έχει άλλη χώρα αυτά τα μεγάλα μηνύματα, ιστορικά μηνύματα. Και αντί να τα πάρουμε, να έχουμε αθλητικό τουρισμό, να οργανώνουμε τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές, αθλητικές, οποιοδήποτε είδους εκδηλώσεις, μιλάμε για ραντεβού θανάτου. Να προλάβουμε ένα μήνυμα ενός τηλεθεατή ξανά εδώ, να το διαβάσουμε. Ναι, μας στέλνει πάλι ο Κώστας. Ναι. Η
υπάρχει ενδεχόμενο για κεντρική χορηγία στο όνομα π.χ. του πρωταθλήματος όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια? Κύριε Μαρτσόκο, απαντάτε εσείς. Θα το δούμε από την καινούργια χρονιά. Υπάρχει, βέβαια, υπάρχει, αλλά από την καινούργια χρονιά, από την καινούργια σεζόν. Κεντρική χορηγία. Ναι, είναι η αν κατάλαβα καλά, ονοματολογία του πρωταθλήματος. Του πρωταθλήματος, ναι. Ναι, ναι, υπάρχει. Για την καινούργια χρονιά όμως. Κύριε Μαρτσόκο, επειδή έχουμε ένα λεπτάκι το πολύ ακόμα, ο λόγος εσάς τώρα για να, κάνουμε, να κλείσουμε, τι θα θέλετε να συμπληρώσετε, ποιος είναι ο στόχος σας για τη Super League 2 και για αυτή τη χρονιά, αλλά για την επόμενη κυρίως. Και πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτά που είπα. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Αλλά θα πω ότι πιστεύω ότι υπάρχει όραμα τώρα για τον αθλητισμό και πιστεύω ότι θα διορθωθούν πολλά, θα πάμε προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι ο κ. Υπουργός θα αλλάξει πράγματα προς το καλύτερο, θα κάνει αυτά πιστεύω που είπατε κι εσείς για το ότι πρέπει μέσα από, από τα σχολεία να ξεκινήσει η διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως προς τον αθλητισμό, ως προς τη βία και όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του σε συζητήσεις που έχουμε κάνει, να το φέρει εκεί. Από εκεί πέρα εγώ σαν Super Link 2 θα θέλαμε να έχουμε και του χρόνου ένα, γιατί φέτος όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το ίδιο να ισχύει και του χρόνου, να μην υπάρξει αυτό με τα υφακέλη, με τα πάνωμα στοιχήματα και οι σκιές που υπάρχουν πάνω στην κατηγορία αυτή. Και το Υπουργείο και η Πολιτεία να δείξει λίγο πιο έτσι επίοικια ως προς τα οικονομικά. Οι ομάδες Β στη Super League 2 πρόσφεραν κάτι, είναι θετικό ή αρνητικό καταρχάς που βρίσκονται? Γιατί πολλοί λένε ότι επειδή ήταν διάφορες βαθμολογικά επηρεάζουν τη βαθμολογία, επηρεάζουν παιχνίδια και την εξέλιξη δηλαδή του πρωταθλήματος. Από φέτος, με λίγα λόγια όμως δεν έχουμε. Από φέτος οι ομάδες Β πέφτουν. Από φέτος υποβιβάζονται. Υποβιβάζονται. Ναι. Το αν κάνανε καλό στην κατηγορία ή δεν κάνανε, θα με επιτρέψετε να μην το πω δημόσια. Όχι, θα το κρατήσετε για εσάς. Θα το κρατήσουμε για εμάς. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νικητιάδη, πρώην υφυπουργός, βουλευτής στα Δωδεκανήσου. Εκλέγεστε πάντα στα Δωδεκάνησα, πιστεύω. Ναι, δεν φεύγω από τα Δωδεκάνησα. Και ο λόγος που ασχολούμαι είναι τα νησιά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που είστε εγώ εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, τον πρόεδρο της Super League, Πέτρο Μαρτσούκο, να σας ευχαριστώ, κύριε Μαρτσούκο, που ήσασταν εδώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε βήμα για να πούμε τα προβλήματά μας. Επίσης, στη Ράνια. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Όπως και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε στην παρέα μας και μας παρακολουθήσατε, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το βράδυ. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό ξημέρωμα.